centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Δώσε μας το στίγμα, δώσε μας με απλά λόγια να καταλάβουν όλοι τι συμβαίνει, γιατί είναι ένα θέμα που, να πω την αλήθεια, δεν το είχαμε αντιληφθεί. Εν μέσω πανδημίας όλοι ήμασταν τρομοκρατημένοι, ασχολούμασταν με τα θέματα υγείας και της ασφάλειάς μας και πέρασε ένα νομοσχέδιο για μας αντιεκπαιδευτικό, ναι, και αντιεπιστημονικό ταυτόχρονα. Όμως πια βλέπουμε ότι με μια εφαρμοστική που έστειλε η υφυπουργός κυρία Ζαχαράκη, ναι, στη 1/6, η εφαρμογή πια του νόμου είναι μια πραγματικότητα και από την νέα σχολική χρονιά θα δούμε τι σημαίνει όλο αυτό. Τι θα δούμε λοιπόν, εξήγησέ μας, Βασίλη, λοιπόν, τι θα δούμε. Πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια Χρήστο αυξάνεται ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τα παιδιά πρέπει να είναι 25 σε ένα τμήμα και το λιγότερο που θα μπορούσε να είναι θα είναι 15. Αν ένα τμήμα δηλαδή έχει 26, 27, 28, 29 παιδιά, ναι, 5 παιδιά, 4, 3 ανάλογα, μέχρι να φτάσει στον αριθμό 25 πρέπει να μετακινηθούν σε όμορα σχολεία. Μισό λεπτάκι Βάσο, για να το καταλάβουμε, γιατί πραγματικά είναι κάτι πολύ καινούριο. Είμαστε εδώ, ας πούμε, στην Καλλιθέα εμείς. Πες πως, ναι, είχαμε και ένα παιδί στο δημοτικό, το οποίο ήταν το 26ο της τάξης, 27ο ας πούμε. Πρέπει αυτό το παιδί να πάει σε άλλο σχολείο. Πρέπει να μετακινηθεί με τον νέο νόμο. Και ποιος θα αποφασίσει ποιο παιδί θα μετακινηθεί από τα 26. Ο νόμος λέει ότι προβλέπεται αυτά που είναι πιο κοντά στα όρια των σχολείων της σχολικής περιφέρειας του όμορου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου. Ναι. Και αν δεν υπάρχει τόσο κοντά, φαντάζομαι τώρα ποια κριτήρια θα βάλουμε να αποφασίσουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι κοντά στα... Μες. Δεν είναι όμως το θέμα αυτό, Χρήστο. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια αναχρονιστική εντελώς αντίληψη για την εκπαίδευση. Οι τάξεις μας πια, λεξηγώ, ότι δεν είναι οι τάξεις του 1950 που μας έβανε 40 παιδιά και 50 σε μια τάξη. Δεν είναι ομοιογενείς, όπως εκεί την είμαι. Έχουμε μια πολυπολιτισμικότητα, έχουμε προβλήματα πάρα πολλά στις οικογένειες και λόγω της οικονομικής κρίσης, τα οποία προβλήματα μεταφέρουν τα παιδιά μέσα στην τάξη και το καθένα από αυτά έχει τις ιδιαιτερότητές του. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο φάσμα του αυτισμού, πολλά προβλήματα με μαθησιακές δυσκολίες. Και η ένταξή τους, ιδιαίτερα σκεφτείτε τώρα, νηπιαγωγείο και πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, πρώτη Δημοτικού, mm-hmm, τα οποία πρώτα κοινωνικοποιούνται, mm-hmm, πρέπει να ανστεριστούν τις αξίες του σχολείου και μετά να μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν από το αναλυτικό πρόγραμμα. Εμείς ουσιαστικά στηβάζουμε 25 παιδιά σε μία τάξη. Γιατί γίνεται αυτό, πιστεύεις, Βάσο, τώρα? Εγώ πιστεύω γίνεται για οικονομικούς λόγους. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουν και σχολεία. Δεν υπάρχει θέμα να γίνουν διορισμοί αναπληρωτών. Δηλαδή οι συνάδελφοι καλύπτουν τις θέσεις αυτές. Σε άλλες νομούς, οι οποίοι όμως, όπως είναι η Δωδεκάνησα ή η Κρήτη, οι οποίοι προσλαμβάνουν πολλούς αναπληρωτές, φαντάζεσαι ότι δεν θα χρειαστεί να προσλάβουν τόσους πολλούς. Άρα λοιπόν θα έχουμε λιγότερους αναπληρωτές, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, εντάξει, βάζουμε σε μία ζυγαριά την οικονομία και στην άλλη ζυγαριά βάζουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης. Θύμισε μας, πόσα παιδιά ήταν μέχρι τώρα στην τάξη για να πάμε στα 25. Από πόσα παιδιά πήγαμε στα 25 ανατάξη? Το 25 ήταν το ανώτερο, αλλά μπορούσαν να σπάσουν τμήματα αν υπήρχαν και παιδιά με δυσκολίες μέσα στην τάξη και με λιγότερα παιδιά. Δηλαδή να έχουμε και μαθητές τμήματα με 12 παιδιά και 13. Όταν έχεις ένα παιδί, δεν είναι μόνο ένα παιδί. Θα σας πω κάτι, σε μια τάξη σήμερα σίγουρα υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν δυσκολίες μαθησιακές ή κοινωνικές. Άρα λοιπόν, σε μια κανονική συνθήκη, θα σου πω εγώ, Χρήστο, από την εμπειρία που έχω και από τα επιστημονικά δεδομένα, 15 με 17 παιδιά είναι ο ιδανικός αριθμός για νηπιαγωγείο και πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι τελικά ασκείται φοβερή πίεση από το Υπουργείο στον περιφερειακούς διευθυντές. Δηλαδή, έχουμε εδώ, ας πούμε, στον κύριο Μπουτσιάδη. Τι κάνει ο κύριος Μπουτσιάδης και ασκεί πίεση τώρα? Ο κύριος Μπουτσιάδης πιέζει τους συναδέρφους να στείλουν ονόματα παιδιών και να αναλάβουν ουσιαστικά ποιοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί την ευθύνη, ποια παιδιά θα φύγουν από το σχολείο τους. Αυτό λέω. Με ποια παιδιά δεν θα φύγουν από το σχολείο? Παράλογο αυτό. Αφού αποφάσισε το Υπουργείο λοιπόν να εφαρμόσει το νόμο αυτό, να έχει τα στοιχεία
τα ηλεκτρονικά στοιχεία των μαθητών, ας αναλάβουν και την ευθύνη η διοίκηση, αυτό λέμε εμείς ως εκπαιδευτικοί. Άρα λοιπόν, αυτό το καιρό υπάρχει αυτή η διαδικασία. Ο κύριος Μπουτσιάδης πήρε την εντολή. Ναι. Ως διευθυντής πρέπει να την υλοποιήσει. Τι κάνει λοιπόν και ο κύριος Μπουτσιάδης? Παίρνει τηλέφωνα τώρα και στους εκπαιδευτικούς να στείλουν τα ονόματα των παιδιών που θα είναι σε κάθε σχολείο και ποια θα πάνε και τα κινηθούν και ποια θα γραφτούν πού, σε άλλο σχολείο. Ναι. Σου λέει, ας πούμε, στο διπλανό, αν είσαι στην Καλυθέα, ποια διαγωγία είναι όμορα. Είναι το τέταρτο κάτω, αν είναι, λέω παραδείγματος χάρη. Και ποιο το δέκατο, ενδέκατο από εκεί την πλευρά. Μάλιστα. Ποια παιδιά είναι κοντά σε αυτές τις περιφέρειες να πάνε στα σχολεία αυτά. Όμως ένας γονιός να γράφει το παιδί του στο σχολείο, έχει κάποιους λόγους που το γράφει στο σχολείο αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που είμαστε και στις εγγραφές και για τα νήπια εννοείται, έτσι. Μιλάμε τώρα και φέτος για τα νήπια. Φέτος είναι για νήπια, για τα νήπια και για την πρώτη δημοτικού. Μάλιστα. Ξεκινάμε από εδώ. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γι' αυτό και το λέμε, ναι, ότι είναι εντελώς αντιεκπαιδευτικό και αντιπαιδαγωγικό όλο αυτό που προσπαθούν να περάσουν. Και επίσης και σε συγκυρία αυτή που ζούμε της πανδημίας, έχοντας υπόψη ότι και οι επιστήμονες λένε ότι υπάρχει πιθανότητα, πολύ μεγάλη πιθανότητα, να υπάρχει και ένα νέο κρούσμα, νέα κρούσματα από την νέα σχολική χρονιά. Δεν θα πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και να πούμε να προγραμματίσουμε σωστά. Η Ιταλία, Χρήστο, δεν ξέρω αν το διάβασες, πήρε απόφαση και λέει: ανοίγουμε 14 Σεπτεμβρίου, ο ανώτερος αριθμός παιδιών ανά τμήμα θα είναι 15. Ανοίγουν καινούργια τμήματα, ανοίγουν καινούργια σχολεία, προσλαμβάνουν πολλούς αναπληρωτές για να καλύψουν αυτό το κενό, το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί. Εμείς εδώ περί άλλων. Εσείς τώρα βλέπω ότι είστε ξεσηκωμένοι. Παίρνω ανακοινώσεις από τον Σύλλογο των Εκπαιδευτικών, παίρνω από τους αιρετούς του ΠΙΣΠΕ, από τον αιρετό του ΑΠΙΣΠΕ Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, ακριβώς. Φαντάστε τώρα, είμαστε σύσσωμοι, δηλαδή δεν είναι ένας μόνος του που το λέει αυτό. Αυτό γίνεται πανελλαδικά τώρα, μια τέτοια κινητοποίηση γίνεται πανελλαδική. Είναι θέμα υπουργικής. Σε λίγο θα μας τα πει και ο κύριος Δέλλας επίσης από τους αιρετούς του εκλεγμένους του ΠΙΣΠΕ. Ναι. Από τον κύριο Πουτσιάδη έχετε κάποια επαφή, έχετε κάποια συνεννόηση, έχετε μιλήσει μαζί του για αυτό το θέμα, τι μπορείτε να κάνετε? Γιατί και εκείνος φαντάζομαι ότι μάλλον τις εντολές πρέπει να τις εκτελέσει. Ναι, μιλήσαμε και αυτό. Αυτό που είπαμε και στον κύριο Μπουτσιάδη και στον κύριο Μαρδίρη είναι ότι θα πρέπει να εφιστήσουν την προσοχή στο Υπουργείο, ναι, και να πούνε ότι ζούμε σε μια περιοχή η οποία έχει περάσει αυτό που έχει περάσει. Εσείς τώρα θα αρνηθείτε, Βάσο, να στείλετε αυτούς τους καταλόγους που σας ζητούνται με τα παιδιά και ποια θα είναι εδώ και ποια πρέπει να γραφτούν αλλού κτλ.? Και τώρα πιο πολλοί συνάδελφοι έχουν στείλει. Όμως παρόλα αυτά. Έρχονται και μηνύματα από γονείς. Δηλαδή, τώρα το παιδί μου δεν πηγαίνει στο ίδιο σχολείο. Πού και οι γονείς τώρα, τι γίνεται εδώ? Αν θα είναι σήμερα ή αύριο, ποια παιδιά, αν θα μετακινηθούν. Μισό λεπτό, αυτό μας ισχύει. Αν θα μετακινηθούν σε κάποια διπλάνα σχολεία. Ισχύει για όλο το νομό, έτσι? Δεν είναι μόνο για την πόλη, φαντάζομαι. Αλλά... Όχι, για όλο το νομό. Και στη Μεσοποταμία είχαμε μετακινήσεις και στο Άργος είχε και εδώ στην πόλη υπάρχουν. Όλος ο νόμος. Ο νόμος είναι για όλη την Ελλάδα. Βλέπετε να κλείνουν και σχολεία, έτσι? Να καταργούν τις σχολικές μονάδες. Αυτό, Χρήστο, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Από τη στιγμή που δεν στηρίζεται η ελληνική οικογένεια και βλέπουμε ότι τελικά τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να κάνουν. Δεν παντρεύονται, δεν κάνουν παιδιά. Πάρα πολλά φεύγουν. Ναι. Βλέπουμε ότι ο αριθμός των μαθητών μας μειώνεται δραματικά. Δραματικά χρονιά με τη χρονιά. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για το σοβαρά. Μήπως εκεί όμως βασίζεται και αυτή η φιλοσοφία, δηλαδή ότι μειώνεται τα παιδιά, άρα πρέπει να πάμε να τακτοποιήσουμε τα παιδιά όπως πρέπει στα σχολεία. Όπου το όπως πρέπει είναι λίγοι να γίνουν πιο πολλοί. Η λογική λέει όπως πρέπει είναι 25 παιδιά σε ένα τμήμα. Ναι, εντάξει. Όταν παντού παγκόσμια. 25 παιδιά σε ένα τμήμα είναι ένα θέμα. Και μάλιστα με τις συγκυρίες αυτές τώρα και με κορονοϊούς και με τα λοιπά. Είναι και αυτό ένα θέμα επίσης. Την ώρα που λένε και 2 μέτρα απόσταση. 25 παιδιά με 2 μέτρα απόσταση. Αλλά να θέλουν. Δεν θέλουν τάξη. Οι ευρύχωρες, πολύ μεγάλες. Γιατί σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχουν και άλλοι βοηθοί εκπαιδευτικοί. Δεν είναι ένας εκπαιδευτικός με 25. Ναι. Έχει αναλαμβάνει την ευθύνη και έχει και άλλους. Ανά 5-6 παιδιά, ας πούμε, στα νηπιαγωγεία, υπάρχει και ένας άλλος εκπαιδευτικός που βοηθάει στην οργάνωση της τάξης. Εδώ είναι ένας με 25. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει και παιδαγωγικά αλλά και υγειονομικά σωστά ένας? Και επίσης εκπαιδευτικοί είναι και αυτοί εργαζόμενοι, έτσι, και αυτοί θα πρέπει να έχουν. Είδαμε τι έχει γίνει στο τυχείο τώρα με τους βρεφονιπιακόμους και τους εργαζόμενους στο σχολείο. Από ό,τι ακούγεται από ένα μικρό παιδάκι, δηλαδή όλοι μας
πρέπει να είμαστε ασφαλείς στους χώρους. Και επειδή μας, αυτό που μας λένε ότι είναι νόμος και πρέπει να εφαρμοστεί, εγώ θεωρώ ότι οι νόμοι υπάρχουν για να διασφαλίσουν τους πολίτες, την ευημερία τους, την υγεία τους. Δεν είναι για να μας πιέζουν και να δημιουργούν περισσότερα άγχη, περισσότερες δυσκολίες. Βάζω μια βασική ερώτηση. Εσείς τους καταλόγους αυτούς από το σχολείο θα τους στείλετε? Θα σου πω, Χρήστο, ότι μετά από πιέσεις, συνάδελφοι στείλανε. Ούτως ή άλλως, γιατί δείχνουν ηλεκτρονικά ότι η διεύθυνση και το Υπουργείο έχει όλα τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαθητών. Μπορεί καλύτερα να το κάνουν με επιτροπές που θα έχουν μέσα στη διεύθυνση. Επειδή ασκήθηκαν αρκετές πιέσεις και στους συναδέλφους και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε, είμαστε και πάλι είμαστε και δεν κάνουμε το κεφάλι μας. Διεκδικούμε αυτό που μας αξίζει ως καλύτερος συνάδελφος, όμως αυτό θα κάνουμε και αυτό που μας απαιτεί από εμάς από τη διοίκηση. Έχουν σταλεί ονόματα, ναι. Με βάση την λογική αυτή ότι πια είναι πιο κοντά, δηλαδή έχουμε γίνει και τοπογράφηση ξαφνικά. Πρέπει να φτάσουμε να πάρουμε ένα χάρτη και να βλέπουμε ποια παιδιά είναι σε ποια περιοχή, πέρα από τις δουλειές τις υπόλοιπες που είχαμε. Γι' αυτό αντιδρούμε. Δηλαδή, χάνουμε και τον ουσιαστικό ρόλο του εκπαιδευτικού, τον οποίο θα πρέπει να έχουμε και να μας στηρίζει η πολιτεία σε όλο αυτό. Βάσο, σε ευχαριστούμε. Θα δούμε την εξέλιξη. Επαναλαμβάνω σε λίγο και ο κύριος Γιάννης Δέλλας. Θέλω να είναι αυτό που Χρήστο, πρέπει να είμαστε όλοι ενημεροί για αυτά που ψηφίζονται και αυτά που μας απασχολούν. Ναι, γιατί τώρα βλέπω ότι ευνηδιάζονται μάλλον και γονείς από αυτό που ακούνε. Τώρα δεν ξέρω. Ναι, γιατί αυτό θα εξελιχθεί σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, ξαφνικά ένας γονέας τώρα μπορεί να μάθει ότι πρέπει να γράψει άλλο το παιδί του. Ναι. Μάλιστα. Δυστυχώς ναι. Και δεν είναι ότι δυστυχώς πρέπει να τα γράψει αλλού. Να σκεφτούν ότι 25 παιδιά, να σκεφτούν το χρόνο που θα μπορεί να κάθε εκπαιδευτικός να αφιερώσει σε κάθε παιδί. Άλλο να είναι 25 παιδιά, άλλο να είναι 15. Δεν είναι και παιδαγωγή. Βάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.